28 οι νεκροί μέχρι σήμερα στο νησί μας. Έχουμε 9 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 1 στο Λασίθι, 2 στο Λασίθι και 12 στο Ηράκλειο. Είναι μια χρονιά η οποία εξελίσσεται εξαιρετικά καλά, σε σημείο που πραγματικά να λέμε τι έχει γίνει. Είναι η καλύτερη χρονιά από τότε τουλάχιστον που υπάρχει αρχείο δικό μου, από το 1997 μέχρι σήμερα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα από την πλευρά των θανατηφόρων τροχαίων. Γιατί πάμε καλά στα τροχαία και νομίζω ότι κάποια αγαθή τύχη υπάρχει φέτο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε καμιά στιγμή, γιατί δυστυχώς τα τροχαία, οι τροχαίες συγκρούσεις, παρά το ότι έχουμε μείωση των θανάτων και μάλιστα θεαματική του 40% και πλέον, έχουμε αύξηση, αντίστοιχη αύξηση των τραυματισμών των σοβαρών ή των ελαφρύτερων. Έχουμε μέχρι σήμερα 374 τραυματισμούς, σοβαρούς ή ελαφρύτερους. 374 συνάνθρωποι μας έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία από ΕΚΑΒ ή από ιδιωτικά αυτοκίνητα προκειμένου να τύχουν θεραπείες. Εκείνο που προβληματίζει φέτο και που είναι εξαιρετικά σοβαρό είναι τα τροχαία που έχουμε και τα θανατηφόρα μέσα στις πόλεις μας, σαν πως έχουμε τις μεγάλες πόλεις, και επίσης εκείνο που προβληματίζει είναι ότι έχουμε παρασύρσεις πεζών και βεβαιότατα έχουμε τους θανάτους των νέων παιδιών. Από τους 28 θανάτους που έχουμε φέτο, οι 7 είναι κάτω από 25 χρονών. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα και βεβαίως είναι δυσάρεστο το αποτέλεσμα ότι έχουμε τις πόλεις και το επαρχιακό οδικό δίκτυο να έχουμε πολλά τροχαία. Θα σημειώσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε 11 θανάτους μοτοσυκλετιστών και 12 θανάτους επιβατών και οδηγών ή συνοδηγών αυτοκινήτων. Δυστυχώς κανένας από τους αναβάτες της μηχανής δεν φορούσε κράνος. Αυτό είναι που θέλω να κρατήσουμε και θέλω να κρατήσουμε επίσης ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο σε επιβάτη ή οδηγό αυτοκινήτου που φορούσε ζώνη ασφαλείας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Είναι δεδομένο ότι θα είχαμε αλλάξει το τοπίο εάν φορούσαμε ζώνη κράνος και αν δέναμε σωστά τα παιδιά μας. Επιμένω στους τραυματισμούς, επιμένω στις συγκρούσεις. Είμαστε η περιοχή με τις περισσότερες συγκρούσεις. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο νησί μας καταγράφονται περίπου 60 τροχαία με υλικές ζημιές ή τραυματισμούς, τροχαία που καταγράφονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάνω από 15.000 συγκρούσεις το χρόνο στο νησί μας. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει, γιατί σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι γράφουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στα παλαιότερα των υποδημάτων μας.